Ακούγομαι. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί γονείς και συνάδελφοι καθηγητές, αγαπητοί φοιτητές και αγαπητοί απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, κυρίες και κύριοι. Ως πρόεδρος του Τμήματος, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΗ Υπήρου, σας καλωσορίζω σε μια ακόμα τελετή αποφύτησης και αισθάνομαι μεγάλη τιμή που μου δίνεται η ευκαιρία να έχω το λόγο στη σημερινή εκδήλωση αρμογνωσίας και αυτονομής πτυχίων στους απόφοιτους του τμήματός μας. Αγαπητοί απόφοιτοι, είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσα σε νέους ανθρώπους με ιδανικά, με δύναμη και όραμα για τη ζωή. Πριν λίγα χρόνια φτάσατε εδώ στην Πρέβεζα, στο ΤΕΗ Υπήρου, αναζητώντας τη γνώση και την επαγγελματική καταξίωση. Στη διάρκεια των σπουδών σας, μακριά από τις οικογένειές σας, βρεθήκατε αντιμέτωποι με αρκετές πρωτόγνωρες εμπειρίες. Στα χρόνια της φοίτησής σας, δεν φροντίσατε μόνο να αποκτήσετε ένα τίτλο σπουδών που σίγουρα αποτελεί απόδειξη της επαγγελματικής σας επάρκειας και προσωπικής αξίας, αλλά και να αποκομίσετε μία ευρύτερη παιδεία που είναι τόσο σημαντική στη ζωή σας, να εμπλουτίσετε σφαιρικά τις γνώσεις σας, να διαμορφώσετε την προσωπικότητά σας και να αποκτήσετε νέους και ωριμότερους τρόπους σκέψης. Στο διάστημα αυτό δεν πήρατε μόνο εσείς γνώσεις και δεξιότητες από εμάς, αλλά και εμείς αντλήσαμε από τη δική σας ζωντάνια, ενθουσιασμό και ανησυχία για να ανταποκριθούμε στο έργο μας με περισσότερη όρεξη και δύναμη. Είναι βέβαιο ότι τα χρόνια που περάσατε στο ΤΕΗ Υπήρου θα σας μείνουν αξέχαστα. Το χρονικό διάστημα της φοίτησής σας σημαδεύτηκε από μια πρωτόγνωρη κοινωνικο-οικονομική κρίση. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην εμφάνιση και εξάπλωση της κρίσης είχαν τα οικονομικά σκάνδαλα τα οποία κυοφορήθηκαν και τράφηκαν στη μεταπολιτευτική ελληνική δημοκρατία που χαρακτηρίστηκε από την αναξιοκρατία, την έλλειψη σεβασμού και μη τήρηση των νόμων και την διάβρωση των θεσμών. Η συμβολή σας στη μετατροπή της κρίσης σε ευκαιρία είναι σημαντική. Βάλτε το λιθαράκι σας, ανταποδίδοντας το ελάχιστο όσα σας έχει δώσει το Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, με το να τηρήσετε πιστά τον όρκο σας και να υπηρετείτε το δημόσιο αγαθό. Ο ρόλος σας ως θεράποντες της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης είναι να συμβάλλετε στην καλύτερη και υγιή λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και στη στήριξη των δημοσίων εσόδων. Όσο περισσότεροι συμβάλλουν στα δημόσια έσοδα, τόσο μικρότερη θα είναι η επιβάρυνση για τον καθένα και τόσο περισσότερο θα εκτιμάται και θα προστατεύεται το δημόσιο αγαθό. Αυτό έχετε κάνει μέχρι τώρα όλοι σας σαν φοιτητές και το κτίριο του ΤΕΗ στην Πρέβεζα παραμένει κόσμημα χάρη στη δική σας φροντίδα και σεβασμό. Σας αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αγαπητοί απόφοιτοι, από σήμερα παραλαμβάνοντας τον πρώτο ακαδημαϊκό σας τίτλο που πιστοποιεί την υψηλού επίπεδου επιστημονική και πρακτική εκπαίδευση που λάβατε, ξεκινάτε μια νέα ζωή, εισέρχεστε στον επιστημονικό και επαγγελματικό στίβο και ανοίγονται μπροστά σας νέοι δρόμοι και προσπάθειες ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εξέλιξης και δημιουργίας. Πρέπει να αισθάνεστε περήφανοι που λαμβάνετε το πρώτο σας πτυχίο από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΗ Υπήρου. Το τμήμα μας βρίσκεται πολύ ψηλά στην κατάταξη μεταξύ των υπόλοιπων τμήματων του ιδίου γνωστικού αντικειμένου. Φροντίσετε να διευρύνετε περισσότερο τις ορίζοντές σας, να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας, τα ταλέντα σας, έξω από έτοιμες λύσεις και σημαντικές προδιαγραφές. Αξιοποιήστε όχι μόνο τις συγκεκριμένες γνώσεις σας για την επαγγελματική σας σταδιοδρομία, αλλά και την ευρύτητα και εμβάθυνση των ακαδημαϊκών γνώσεων που λάβατε, αναζητώντας διαρκώς περισσότερη γνώση, περισσότερη αλήθεια, περισσότερη δίψα για ζωή. Εμπνευσμένοι από τη δική σας ανησυχία και όρεξη για περισσότερες και υψηλότερο επίπεδο γνώσης, αγωνιστήκαμε συντονισμένα και συλλογικά για την ουσιαστική αναβάθμιση του τμήματός μας. Το
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΗ Ηπείρου σήμερα φιλοδοξεί να είναι το καλύτερο τμήμα στο αντικείμενό του μεταξύ όλων των αντίστοιχων τμήματων της χώρας. Στόχος είναι να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε τα εξαιρετικά υψηλά στάνταρ παροχής εκπαίδευσης. Σύνθημά μας είναι ότι για να πετύχουμε το ΕΒΖΙΝ πρέπει να διασφαλίσουμε το ΖΙΝ σαν δεύτερη γονή των φοιτητών μας. Αυτό αποδεικνύεται από την πολυεπίπεδη δραστηριότητα που δείξαμε με τη διοργάνωση μερίδων και εκδηλώσεων για θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του τμήματός μας και συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου, δηλαδή του ΖΙΝ και του ΕΒΖΙΝ, όπως προκλήσεις και τάσεις στη σύγχρονη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οικονομική κρίση και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ελληνικό χρηματιστήριο και κεφαλαία αγορά, αποτίμηση επιχειρήσεων από τη θεωρία στην πράξη, καθώς και για θέματα ευρύτερα του γνωστικού αντικειμένου του τμήματός μας, όπως το φαινόμενο του εκφοβισμού bullying στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κοινωνική οικονομία δημόσια αγαθά, την αναγνωσία και εκπαίδευση, η μάστιγα των τροχαίων αντικειμάτων στην Ελλάδα και άλλα. Σε όλες τις εκδηλώσεις, εκτός των καθηγητών του τμήματος, φέραμε ομιλητές από την αγορά, από την τοπική κοινωνία, αλλά και καταξιωμένους καθηγητές από τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ της χώρας.